ερώτηση. Μ' αρέσει όταν γράφεις γιατί θυμάμαι εκείνες τις υπέροχες εποχές. Μα το πάλι εσύ, είναι φίλος μου ο Σκόκος. Ναι. Το ρεφρέν είναι δικό μου όλο. Ναι. Δικό σου είναι το πάλι. Βέβαια, άλλο ρεφρέν. Μ' αρέσει. Άλλο ρεφρέν μου φέρε. Επιτέλους από μένα. Θα το πούμε σήμερα. Θα το πούμε. Άμα δεν το πούμε σήμερα, θα το πούμε. Πότε θα το πούμε, εννοείται. Ο στίχος ξέρει ποιο είναι. Για πες. Της αδυναμίας. Τη μαμά σου. Τι μάλλον έβαλε τη μαμά σου για δικαιολογητή. Ναι, γιατί δεν μπορούσα τότε. Γιατί είχα... Αυτό είναι, πρέπει να σου το πούμε τώρα αυτό. Τώρα θα γκρεμίσουμε ένα μύθο. Με το Πολάνκα που έγραψε ένα στίχο για να κάνουμε ένα ντουέτο με το Πολάνκα. Αυτό το θυμάσαι. Αυτό άρεσε, το Πολάνκα. Το θυμάσαι που μου είχε φέρει το τέιπ το Πολάνκα στο Διογέννης Παλάς να κάνουμε ένα ντουέτο και σε έγραψε το ελληνικό στίχο. Λοιπόν, το πάλι εσύ θα σας πούμε τώρα ένα μεγάλο μυστικό θα αποκαλύψουμε με το Λευτέρη 20 χρόνια μετά. Είναι δικός μου ο στίχος και δεν μπορούσα να το υπογράψω τότε γιατί είχα αποκλειστικό συμβόλαιο με άλλη εταιρεία. Αποκλειστικό που δεν μου άφηνε να δώσω μετά τίποτα. Μετά όμως μου δώσεις, πες πως μ' αγαπάς, πες πως με μισείς. Και ωραίο βίντεο κλιπ είχαμε κάνει τότε. Οπότε λοιπόν το αποκαλύψαμε και αυτό. Τώρα έτσι κι αλλιώς η εταιρεία αυτή δεν υπάρχει, οπότε δεν μπορεί να με κυνηγήσει να με δει. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Εντάξει, τελείωσε. Άλλωστε αμαρτία έχει παρέλθει πια, έχουν παρέλθει και τα χρόνια. Νομίζω ότι ούτε ο Πολάνκα υπάρχει. Σωστά λέει, φιλιό. Πάει και αυτός μας άφησε. Οπότε λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε να κάνουμε.